Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Talk to Matt και φυσικά δεν είμαι μόνος μου. Έχω την Ελένη που φτιάχνει ακόμα μια φορά τη μαλλιά της. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Matt. Τώρα τελειώνω. Με άφτιαχτο μαλλί. Δύο λεπτά. Μπράβο, τουλάχιστον. Μπράβο. Το κάνεις να φαίνεται τόσο εύκολο εδώ μεταξύ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλεις να έρθεις λίγο να μου κάνεις αυτή την τούφα εδώ πέρα για να δεις πόσο εύκολο είναι και εσύ. Για κράτα, κράτα. Ελά, 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 ελά. Αχ, να πάρε αυτό. Πρόσχε μην κάνεις άκηση εδώ. Ναι. Άλλη. Εδώ είσαι. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω κάτι, μιας και το δείχνει έτσι. Όριστε. Έχει το καλό. Αφήσω μακρύ μαλλιά, είναι τόσο εύκολο να το έχω και εγώ. Παιδιά, να σας πω κάτι. Giveaway. Έχουμε φανταστικό giveaway με το Steampod και είδατε, μπορείτε να το πάρετε και δώρο στα κορίτσια σας. Α, για το καλοκαίρι, γιατί είναι το απόλυτο gadget. Μπορείτε να μπείτε στο Mat TV, να βρείτε το σχετικό post, να κάνετε απαραίτητα like, follow και όλα τα σχετικά και γίνετε, το διεκδικείτε. Διεκδικείτε το απόλυτο gadget, όχι μόνο το καλοκαίρι, το απόλυτο gadget γενικότερα. Γιατί θέλω μέσα σε όλα να σας πω ότι προστατεύει και ενυδατώνει την τρίχα, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, μία 78% λιγότερη ευαισθητοποίηση σε σχέση με ένα κοινό ισιωτικό εργαλείο. Είναι, ρε παιδί μου, επένδυση για τη γυναίκα, καταλαβες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό με το στήμπο. Στο παραδείγμα το εργαλείο σας, το αγαπημένο σας εργαλείο, είναι εκεί ωστά χέρια. Αξίζει να το πάρουμε τόσο για τα μαλλιά μας, όσο και για την υγεία των μαλλιών μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το προτιμώ εδώ και πάρα. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή. Τώρα δεν έχετε δικαιολογία να αργήσετε για κανένα λόγο. Άσε μας μόνο που δεν θα αργήσουμε ξανά. Έχουμε και το. Ναι, μύριζε. Εντάξει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μετά από το. Αφού τελειώσω, έχω και το σέρουμ. Γιατί μετά νομίζω ότι έρχεται και κλειδώνει το τέλειο styling μαλλιών. Είτε είναι. Είτε είναι ίσια, είτε είναι κυματιστά, λάμψη, προστασία από την υγρασία, μία-δύο σταγονίτσες και μετά. Και μυρίζει και τέλεια. Είναι ό,τι περισσεύει. Μυρίζει μια καλοκαιρινή. Βάζει και στα χέρια σου. Μπράβο. Γιατί μυρίζει φανταστικά. Και από το φριζάρισμα φυσικά. Να σας πω ότι έτσι, επειδή έχουμε και αυτό το φανταστικό, το τέλειο, το giveaway, έχουμε και δύο υπέροχες κρέμες λίανσης, τις οποίες τις εφαρμόζετε στα μαλάκια σας σε μια πολύ πολύ μικρή ποσότητα, στην ποσότητα ενός νομίσματος, έτσι, για να καταλάβετε, σε μήκη και άκρες, πριν από το στέγναμα με το πιστολάκι. Και μετά προχωράμε στην εφαρμογή φυσικά του Steampod. Αυτά, μην ξεχνάτε το giveaway που τρέχει, σε νοπά μαλλιά. Μην ξεχνάτε το giveaway που τρέχει στο Instagram του Mat TV. Οι δύο κρέμες διαφορετικές είναι η μία για τη λεπτή και η άλλη για την χοντρή τρίχα. Μαντεύστε, εγώ χρησιμοποιώ για τη λεπτή. Λοιπόν, πάμε στα mat.gr. Αυτό είναι το Steampod από την L'Oréal Professionnel Paris. Και μυρίζουν τέλεια τα προϊόντα και ήταν, ναι, πάρα, δηλαδή, αυτό με ήταν πάρα πολύ εύκολο και εγώ είμαι άντρας που δυσκολεύομαι με αυτά τα πράγματα. Μου φάνηκε τόσο εύκολο. Τέλεια, τέλεια. Πες τα και θα βρεις μια κοπέλα βρε μεθαύριο. Θα σου πει λέω μια ξέρετε, πεις δεν μπορώ γιατί θα βαριέσαι. Αλλά μετά θα σου πει τι δεν μπορείς. Ορίστε, υπάρχει. Τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το mat.gr. Πάμε να δούμε για το Survivor. Oh, πάμε. Τι έχουμε από Survivor. Τριαντάφυλλος. Α, λέει μόνο. Το είδαμε. Το μη με τρυπάς το τριαντάφυλλο. Μη με και το άλλο ποιο είναι, το σπάω τα ρολόγια. Για σένα σπάω και τις ώρες. Πόσα λεφτά έχει βγάλει μέχρι τώρα ο τριαντάφυλλος. Πώς να πω. 137.000 ευρώ. Τι? Ο οποίος λαμβάνει 6.000 ευρώ την εβδομάδα και άλλα 5.000 ευρώ μπόνους για την παράταση που πήρε το παιχνίδι στον Άγιο Δομήνικο. Τι λες ρε, 137.000 ευρώ. Περίμενε. Έχει. Άρα, και όλα αυτά είναι το σύνολο που μου λες τώρα, έτσι, 137.000 ευρώ. Έχουμε και άλλες ειδήσεις. Έχουμε και φοβερή καλεσμένη στην συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε τη Μαρία την Καρλάκη. Έχουμε τη Μαρία την Καρλάκη, η οποία θα μας τραγουδήσει κιόλας. Εννοείται, έχουμε live, παιδιά, οπότε. Για ετοιμάστε λίγο το επόμενο κομμάτι. Ελάτε εδώ κοντά. Πάμε όμως σε ένα σύντομο break και εσείς μην πάτε πουθενά. Πάμε να απολαύσουμε Barbara Argyrou. Insane. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετά από αυτό το ωραίο μουσικό break. Μετά από αυτό το ωραίο μουσικό break. Και μια και πες για ωραίο μουσικό break. Βασικά, όχι, θέλω να με πας λίγο σε MasterChef. Να σε πάω στο main MasterChef. Δηλαδή, τους κριτές. Γιατί δεν γίνεται ένα χαμό που σε έχει προσεγγίσει ο Ατζούν Λιτζαλή που θέλει να του δώσει κάτι αστρονομικά ποσά και θέλει να του πάρει εφταψήφιο για την ακρίβεια ποσό. Περίμενε. Τρία. Το εκατομμύριο είναι εξαψήφιο. Το εκατομμύριο είναι. Όχι, το εκατομμύριο είναι εφταψήφιο. Ναι, εφταψήφιο, ναι, σωστό. Άρα με εκατομμύριο. Φαντάζεσαι με δισεκατομμύριο. Έξι μηδενικά δίπλα, ναι, σωστά. Ναι.
Με 7 ψήφια πώς... στον καθένα. Νομίζω. Δεν ξέρω. Νομίζω στον ένα νύχτα, θα πηγαίνει. Νύχτα, νύχτα, παιδιά. Θα φεύγα τρέχοντας εγώ, να ξέρεις. Θα ήμουν ειδική και θα υπέγραφα. Ναι, ναι, ναι. Χέρια πόδια θα υπέγραφα εγώ. Οπότε θέλει να ετοιμάσει μια καινούργια εκπομπή. Καινούργια, καινούργια. Που σου έχει κάνει μια πρόταση. Και που επίσης, είναι για το Sky, φαντάζομαι. Για το Sky είναι, αλλά από την πλευρά του Star έχει, υπάρχει αντιπρόταση. Παιδιά, το Star τώρα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Νομίζω. Και να σας πω και κάτι. Θα μου πεις, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάθεσαι λίγο και επιλέγεις. Βέβαια, από την άλλη, πόσα χρόνια είναι το MasterChef, είναι 5, 6. Είναι 6 σεζόν και ήταν και άλλη μία πριν. Είναι 6 σεζόν, σου λέω εγώ, με τους συγκεκριμένους κριτές. 5 ή 6, νομίζω. Με τους συγκεκριμένους, υπήρχαν και άλλα MasterChef. Ναι, ήταν σε άλλο κανάλι. Με τους συγκεκριμένους κριτές. 3, είναι... 3 ή 4. Τώρα θα πάμε στην 6η σεζόν. Με τους συγκεκριμένους κριτές, σου λέω εγώ. Οπότε. Λες ότι είναι ένα project που ίσως από ένα σημείο και μετά ξεκινάει και κουράζει λίγο. Κουράζεται, ρε παιδί μου, έτσι γίνεται με τα project. Δηλαδή, σταματάς λίγο, μετά το αρχίζεις. Όπως είχε γίνει και με το Survivor, για παράδειγμα. Οπότε, να σου πω κάτι. Μπορούν και να μην το κάνουν καθόλου. Από το να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη στο Star. Και μετά να μην πάει καλά. Γιατί διακινδυνεύεις τώρα, διακυβεύεται και. Είναι ρίσκο. Ακριβώς. Και οι επενδύσεις πάντα είναι ρίσκο. Ακριβώς. Παίζεται λίγο με το αν θα πάει καλά και για 6η συνεχόμενη σεζόν. Οπότε, λες. Αφήγουμε να πάμε στο Sky, να κάνουμε εκεί πέρα δύο. Έχουμε πάρει και τα λεφτάκια μας, μια χαρά τέλεια. Και μετά τα ξαναγίνεται σε 3-4 χρόνια με τους ίδιους κριτές και όλα είναι τέλεια. Σωστό! Εν μέρη, yes. Business mind. Ωραίο. Θα μου πεις, βέβαια, μπορεί να φύγουν από το ίδιο πάνω. Ναι, γιατί όχι. Why not. Why not. Τέλος πάντων, εμείς εδώ λεφτά δεν έχουμε να τους δώσουμε, να ξέρεις. Αλλά. Αν μου δίνανε 7 ψήφια, θα μάθαινα να μαγειρεύω χτες. Τι. Αν μου δίνανε 7 ψήφια ποσό. Αν μου δίνανε 7 ψήφια ποσό, θα μάθαινα να μαγειρεύω χτες. Εντάξει, εμείς εδώ δεν έχουμε να δώσουμε 7 ψήφια ποσό στους τηλεθεατές μας, αλλά έχουμε να δώσουμε μια πολύ πολύ ωραία ευκαιρία για να κερδίσουν ένα Samsung Galaxy A52. Αλλά πώς, θέλω να ακούσετε προσεκτικά τι έχει να πει η Λένια. Έτσι, γιατί άμα χορεύετε, ρε παιδί μου, τώρα και σας αρέσει και φημίζεστε για τις χορευτικές σας ικανότητες, τότε μπορείτε να βγάλετε ένα βίντεο. Και να εμπνευστείτε φυσικά από την νέα επιτυχία της Josephine, το παλιόπαιδο. Ανεβάζετε το βίντεο στο Instagram account το δικό σας. Κάντε follow και tag τη Samsung Greece και το MAD TV. Εννοείται. Και γίνεστε ένας από τους 10 νικητές, προσέξτε με λίγο, που θα δουν το βίντεο τους να παίζει στο act της Josephine. Και ένας τυχερός θα κερδίσει ένα Samsung A52. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. M θα παίξει το βίντεο, M και μπαίνετε και στη διαδικασία να κερδίσετε. Τι γίνεται, ρε παιδί, τι φας, τι δίνουμε, τι γίνεται εδώ. Σας προσέχουμε, για εσάς, με εσάς, πριν από εσάς. Σαν τον Γρηγόριο που δίνει κάτι giveaway, τα σκουλαρίκια της καλεσμένης. Τι είναι αυτά, εμείς εδώ δίνουμε πράγματα και θάματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και υποδεχόμαστε. Την Μαρία Καρλάκη σε πολύ λίγο κοντά σας. Και πάμε να απολαύσουμε. I fell in love, I fell in love, I give my heart to El Diablo. Yes, λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε, εξοπλιστήκαμε. Πάλι με τη μασκούλα μας, πήρουμε τα μέτρα, προστατεύουμε τους εαυτούς μας και πάμε να αποδεχτούμε λίγο τη σημερινή μας καλεσμένη, την οποία έχω τη χαρά να την ξέρω και πιο παλιά. Ωραία. Την οποία είδαμε πρώτη φορά το 2006 στο Dream Show. Άκου τώρα να δεις. Αλλά δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ τη μουσική, ασχολείται από πάρα πολύ μικρή με τη μουσική. Είναι μια πολύ ταλαντούχα καλλιτέχνηδα. Είναι πολύ όμορφη. Θα δείτε το από εδώ και πάνω και μετά θα δείτε το από εδώ και κάτω και θα τραγουδήσει κιόλας γιατί θα έχουμε και live. Και θα έλεγα να υποδεχτούμε στην παρέα μας, άμα θες και εσύ δηλαδή, ρε παιδί μου, τη Μαρία Καρλάκη. Γεια σας. Είναι και κορμάρα, παιδιά, να πούμε και αυτό κάπου εδώ. Χαιρετώ, έτσι. Το αφήνω. Το αφήνω και αυτό κάπου εδώ. Γεια σου. Τι κάνετε. Εσύ τι κάνεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Και εμείς. Και καλά, καλά είμαι. Προσπαθώ. Τι να κάνουμε. Έχεις φέρει το καλοκαίρι πάντως. Είσαι καλοκαίρι, καλοκαίρι. Εντάξει, έχω κάνει κάποια μπανάκια. Πηγαίνω πάρα πολύ νωρίς στη θάλασσα. Αλήθεια. Από Φεβρουάριο. Ορίστε. Ναι. Αλήθεια. Ναι, τέλος Φεβρουαρίου. Ξεκινάω την πρώτη ηλιοθεραπεία, ας πούμε, να σου το πω έτσι, και μπαίνω πάντα τέλος Μαρτίου το πρώτο μπάνιο. Άρα τώρα έχεις μπει σίγουρα, έχεις κάνει μπάνια. Έχω κάνει αρκετά, ναι. Έχω και κάνει ήδη και διακοπές. Να κάνεις μπάνια. Πώς? Έχεις κάνει διακοπές, είπες. Ναι. Αλήθεια, Θεό. Έχω κάνει, προετοιμάζομαι, γιατί ξέρεις, επειδή θα ανοίξουν τα μέτρα, πιστεύουμε και ευελπιστούμε και δεν θα προλαβαίνουμε, λέω, ας κάνω από τώρα. Σωστή. Πολύ σωστή. Σωστή όμως. Και πότε σταματάς τα μπάνια, Οκτώβρη, Νοέμβρη. 17 Νοεμβρίου. Α, 17 Νοεμβρίου. Ναι. Έχω συγκεκριμένο. Λοιπόν. Μου αρέσει πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο. Πάμε από πού να ξεκινήσουμε και πού να τα αφήσουμε. Καταρχάς, πώς πέρασε η καραντίνα για σένα. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό έτσι, γιατί εγώ πέρασα καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Ναι.
Πέρασα πολύ δημιουργικά. Καταρχάς βρήκα εμένα, βρήκα χρόνο για τον εαυτό μου, τον οποίο τόσα χρόνια, επειδή είσαι non-stop, δεν προλαβαίνεις να σε δεις. Μίλησα πάρα πολύ με μένα εσωτερικά. Είδα το σκυλάκι μου, το γνώρισα, γιατί είναι 8 χρονών και τόσα χρόνια στα ταξίδια. Ναι, ψυχουλάκι μου. Έχω ένα υπέροχο Yorkshire. Δημιούργησα πάρα πολύ μόνο συνέχεια στο στούντιο, γιατί επειδή εμείς οι καλλιτέχνες θέλουμε την επαφή με τον κόσμο και επειδή δεν την έχουμε αυτή την επαφή, προσπαθείς να βρεις κάποιες άλλες διεξόδους. Οπότε πήγαινα στο στούντιο. Είχα ζαλίσει το Σαντικάι, του έλεγα εντάξει, σήμερα στούντιο, σήμερα στούντιο. Και πήγαινες κάθε μέρα. Τι να κάνω. Κάναμε τα τραγούδια με τον Γιάννη τον Ζουγανέλη και γενικά ετοίμασα και άλλα διάφορα πραγματάκια, τα οποία σιγά σιγά. Από είναι και το νέο σου τραγούδι, έτσι να το πούμε και αυτό. Η συνεργασία με τον Γιάννη Ζουγανέλη και η στίχη είναι του Ηλία Φιλίππου. Καταρχάς να πω ότι είμαι τόσο τυχερή που αυτοί οι δύο γκόλυθοι της ελληνικής δισκογραφίας. Ενώθηκαν. Είναι πρώτη φορά που συνεργάζονται. Και πραγματικά η τιμή και η χαρά που έχω για τη συνεργασία αυτή δεν περιγράφεται. Τους γνωρίζω και τους δύο πάρα πολλά χρόνια. Ο καθένας στο είδος του είναι ο κορυφαίος. Και όταν ήρθε αυτή η συνεργασία, πραγματικά. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Κοίταξε, ξεκινήσαμε πέρυσι με τον Γιάννη τον Ζουγανέλη. Κάναμε κάτι συναυλίες. Κάναμε και στο drive-in στη Γλυφάδα. Mm-hmm. Υπήρχε χρόνια στη σκέψη, γιατί είναι φίλος χρόνια. Και απλά ήλθε. Έχουμε ένα βίντεο το drive-in στη Γλυφάδα να δούμε λίγο. Θέτε. Χρόνια, φίλοι μου. Ένα τεράστιο χειροκρότημα παρακαλώ για τον μοναδικό Γιάννη Ζουγανέλη. Και κόρνες να ακούμε. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ το πήρε. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ το πήρε. Και στο μαρίφου κάτι ντύσες, εκεί να ξεψυχήσει. Και στο μαρίφου κάτι ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ ανεβαστικό. Κάθε φορά που το ακούς. Είναι, όντως είναι. Εντάξει, το ότι να βρίσκομαι στην ίδια σκηνή με τον Γιάννη τον Ζουγανέλη, παιδιά, πραγματικά δεν με έκανε να νιώσω καθόλου άβολα, δεν με έκανε να αγχωθώ καθόλου, ενώ κανονικά, ξέρετε, θα τρέμα. Με έκανε να νιώσω πολύ οικεία, συνέχεια ήταν δίπλα μου και πραγματικά το έζησα όλο, δηλαδή δεν το έχασα καθόλου, ούτε δευτερόλεπτο. Ορίστε. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε? Σίγουρα από το 8. Α! Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Ναι. Και η εμπειρία των drive-in, που ήσουν από τους ανθρώπους που ανέβηκε πάνω σε μια drive-in, πώς ήταν? Και είμαι πολύ χαρούμενη και τυχερή, γιατί ήταν ελάχιστοι αυτοί που το βίωσαν αυτό. Και κατ' επιλογή νομίζω. Δεν ήθελαν άλλοι να το κάνουν. Mm-hmm. Δεν νομίζω να μην έκαναν πρόταση στους ανθρώπους. Εμένα μου άρεσε. Ήταν διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό. Μου άρεσε που έζησα αυτό το διαφορετικό, γιατί θα έχω να θυμάμαι ότι το έζησα αυτό. Απλά να σου πω ότι ο κόσμος βγήκε από τα αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην χορέψει. Τοπικά σε κάθε αυτοκίνητο ήταν και. Έλα, σταμάτα. Ναι, αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, και έχει κι άλλο. Δηλαδή, αν το δείτε, θα φανεί και στο βίντεο. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ συγκινητικό ότι μέσα σε μια τέτοια εποχή και σε τόσο δύσκολο καιρό που θέλει ο κόσμος να διασκεδάσει, εσύ του έδωσες κάτι διαφορετικό. Ναι. Έχεις. Πες εσύ. Όχι, θέλω να πάω μετά. Πες εσύ, θέλω να πάω από την αρχή τα πράγματα λίγο μετά. Πηγαίνετε. Ας πάμε λίγο αρχή. Η πρώτη σου επαφή με τη μουσική, η πρώτη φορά που τραγούδησες, η πρώτη φορά που ένιωσες ότι αυτό το πράγμα μου αρέσει και θέλω να το κάνω. Ναι, να σου πω. Ήμουνα 4 χρονών. Καταρχάς είμαι από μουσική οικογένεια, έτσι να το πούμε. Άρα έχεις επηρεαστεί από το σπίτι ήδη. Ναι, ναι. Και ο πατέρας μου έλεγε θα γίνεις ομοιοπαθητικός και εγώ του έλεγα θα γίνω τραγουδίστρια. 5 χρονών λοιπόν, τραγούδησα πρώτη φορά σε κοινό, γιατί ο πατέρας μου είχε την ηχητική κάλυψη σε μια συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στην Καβάλα. Και τραγουδήσαμε με τον πατέρα μου on stage, αφού τελείωσε η συναυλία, έτσι. Ανέβηκα πάνω και είπαμε το «Γιατί ποτέ, 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 δεν θέλω να σε χάσω». Αυτό.
Η πρώτη μου αυτό. Αλλά μετά, εγώ πήγαινα παραδοσιακούς χορούς, δηλαδή τραγουδάω από τα 8 σε κόσμο. Mm-hmm. Είμαι μια ζωή μέσα πάνω σε ένα stage. Δεν έχω δηλαδή ποτέ. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου αλλιώς. Από πάντα ξέρω να τραγουδάω. Αυτό ξέρω να κάνω. Έχω σπουδάσει, έχω κάνει ορθοφωνία, έχω κάνει βυζαντινή, έχω κάνει jazz, τοποθέτηση. Και ακόμα συνεχίζω και με τον Γιάννη το Σκουλά, το δάσκαλό μου. Θεωρώ ότι. Τον αγαπώ. Ήταν και δικός μου. Ορίστε. Και δικός μου. Αλήθεια. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα έτσι. Είναι κορυφαίος. Κορυφαίος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει αυτό να το σταματάς ποτέ. Έτσι είναι. Ποτέ. Ας πάμε μετά στην επόμενη σου κίνηση. Ξεκίνησε στα stage το πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Και μετά το Dream Show ήρθε στη ζωή σου. Ναι. Πώς επέλεξε να αποφασίσει, γιατί έχω ακούσει και πολλές φορές από τους καλεσμένους που έχουν πάει σε διάφορα talent show, ότι δεν έχουν δηλώσει μόνοι τους συμμετοχή, γιατί δήλωσε κάποιο φίλο, κάποιο γονιό. Ναι, εγώ είμαι τρελή, εντάξει, εσύ με ξέρει. λοιπόν, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, βγαίνει μια διαφήμιση. Βλέπω Dream Show. Παίρνω τηλέφωνο, στέλνω. Έτσι έκανα αίτηση. Ήταν Χριστούγεννα και λέω τώρα τι να κάτσω να κάνω εδώ πέρα. Ας κάνω μία αίτηση. Αυτό ακριβώς έγινε. Δεν ήξερα άνθρωπο, ήμουν ένα παιδάκι από τη Δράμα που σπούδαζε Θεσσαλονίκη. Με πήρανε, έκανα το cast, πέρασα το cast, πέρασα από 17.500 άτομα, 18, δεν θυμάμαι. Τι λες. Και κατέβηκα στην Αθήνα μόνη μου. Το θυμάσαι καθόλου, έχεις καθόλου εικόνα από αυτό θυμάμαι το... Θυμάμαι τα πάντα. Να το δούμε λίγο κι εμείς αυτό. Οχ. Εντάξει, ήμασταν. Με τον Κώστα. Ναι, ναι. Το βίντεο εκεί θα. Αν ναι, το αφήνω, θα φαινόταν, ναι. Πω, πω. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Να σου πω. Θεωρώ ότι κάθε εμπειρία είναι για καλό. Γιατί πάντα βγαίνει, είναι ένα μάθημα που βγαίνει σε καλό. Εγώ είμαι υπέρ των να πηγαίνει σε ένα reality, αλλά όχι στα τωρινά. Γιατί τώρα είναι για τους παρουσιαστές, δηλαδή. Όχι επειδή είναι κατακριτέο έτσι, mm-hmm. απλά δεν παίρνουν τόσο δέσιμο κόσμος με τα παιδιά, επειδή δεν είναι μέσα στο σπίτι και είναι one time, κατάλαβες. Και είναι λογικό να μην δένεται ο κόσμος σαν, με τους χαρακτήρες. Από εκεί και πέρα, αν περιμένεις κάποιος να σου έρθει και να σου χτυπήσει την πόρτα, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Αν δεν δουλέψεις μόνος σου να παλέψεις, να κατακτήσεις αυτό που αγαπάς, δεν θα σε αγαπήσει. Ναι. Οπότε. Οπότε ουσιαστικά λες είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσει, αλλά θα πρέπει να το κυνηγήσει πιο πολύ. Άννα, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ξέρεις τι, Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω. Μέσα σε αυτά. Γιατί δουλεύεις νύχτα ουσιαστικά πολλά χρόνια, έτσι. Ναι. Και η νύχτα για τις γυναίκες. Αστείο, αλλά ναι. Δεν είναι ένας εύκολος χώρος, όντως. Ναι. Και εσύ είχες μιλήσει και πριν από ένα χρόνο περίπου και για την κακοποίηση που έχεις δεχτεί. 2. Και δεν είχε ακουστεί ποτέ η φωνή μου. Και δεν είχε ακουστεί ποτέ η φωνή σου. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο μετά, που έχουν βγει όλα αυτά για το θέατρο κατά βάση, αλλά φυσικά δεν ισχύει μόνο, δεν είναι μόνο το θέατρο, αντικατοπτρίζει είναι καθένας όλων των χώρων και των επαγγελμάτων. Πώς αισθάνεσαι έτσι μετά από 1,5 χρόνο που πλέον βλέπεις ότι όλα αυτά παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης, το φως. Ναι. Να σου πω, κοίταξε, εγώ προσωπικά δεν μου έχει τύχει τίποτα στη δουλειά μου. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Ούτε έχω δει κάτι. Mm-hmm. Ίσως ήμουν τυχερή, ίσως δεν ξέρω, μπορεί οτιδήποτε. Χαίρομαι όμως που πλέον ο κόσμος είναι έτοιμος να ακούσει. Χαίρομαι που αυτές οι γυναίκες ακούστηκε η φωνή τους. Και χαίρομαι που ίσως κάποια πράγματα μπουν στη θέση τους. Θεωρώ ότι το 2021 είναι ένας ξεκαθαριστικός χρόνος για πολλούς τομείς. Οπότε ίσως όλο αυτό, ξέρεις, μετά όλος λίγο το σκεφτεί από εδώ και πέρα να κάνει αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι, ευελπιστώ πάντα, ότι όλα αυτά που λέγονται είναι αλήθειες. Mm-hmm. Γιατί, ξέρεις, και ο Λύκος και η Κοκκινοσκουφίτσα είναι ένα ωραίο παραμύθι, αλλά ακούμε μόνο την πλευρά της Κοκκινοσκουφίτσας. Mm-hmm. Οπότε πάντα κρατάω ένα μικρό καλάθι. Απλά είμαι δίπλα σε όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν περάσει όλο αυτό το Γολγοθά. Και εύχομαι να έχουν δύναμη μέσα τους και να συνεχίσουν, γιατί αυτό το πράγμα το ξεπερνάς πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό, εκεί θέλω να σου. Δεν θα έβγει ποτέ. Θέλει ποτέ. Πολύ προσωπική. Ναι, μιλάω για την κακοποίηση, δεν ξέρω για βιασμό και τέτοια, αλλά δεν θα έβγει εύκολα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σου έχει χτυπήσει κάποιος, δηλαδή ο άλλος πάνω σου κάνει κολλαπέντε και εσύ τρομάζεις. Είναι λίγο πως. Ναι, είναι αντίδραση αντανακλαστική. Ναι, που λέμε. Είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, να κλείσουμε όμορφα όμως παρόλα τα αυτά. Ναι, βέβαια. Γιατί έχει έρθει εδώ, έχει έρθει να μας τραγουδήσει. Και ο καιρό να την ακούσει κιόλας, οπότε χαρά μου. Πότε την άκουσες? Πριν 2 χρόνια. Δύο χρόνια.
Ναι, πόσο είμαστε μέσα, παιδιά. Έλατε, πες εσύ, 2 χρόνια πλησιάζουμε. Ακριβώς. 1,5 χρόνο είμαστε μέσα. 2 χρόνια περίπου. Ακριβώς. Αχ, Παναγίτσα μου, τέλος πάντων. Ωραία, περνούσαμε όμως. Ναι, ρε παιδιά, τι. Λησμονούμε τώρα αυτά. Σαν τους παππούδες, ξέρεις, κάποτε ναι. εκεί. Κάποτε εμείς τότε. Χρόνια που... εκείνα. Όχι, σταματήστε. Ας σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Ναι, και... Ευχόμεθα, λοιπόν. Ναι, ας σκεφτόμαστε αισιόδοξα ότι υπάρχει πλέον το φως στο τούνελ, ανοίγουν τα πράγματα σιγά-σιγά, θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή και τα μαγαζιά. Ευτυχώς που φοράμε τη μάσκα καμιά φορά και δεν βλέπετε. Έχουμε να λέμε ευλόγησον και όχι δεν εύχομαι τον Αγίο Πατέρα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ευτυχώς που φοράμε τη μάσκα και δεν φαίνεται την γκριμάτσα που κάνουμε πίσω από τη μάσκα. Ναι, λοιπόν, ναι. Και έχουμε έρθει εδώ για να μας τραγουδήσεις. Και μέσα σε όλα αυτά, πριν φύγουμε σε ένα σύντομο break για να επιστρέψουμε γρήγορα-γρήγορα, μην ξεχνάτε πάντα ότι έχουμε και στην παρέα μας το Steampod. Αυτό το gadget, όχι μόνο για το καλοκαίρι, μία επένδυση για τις γυναίκες και μάλιστα τρέχει και ένας διαγωνισμός. Τρέχει ένας διαγωνισμός στο Instagram μας, όπου μπαίνετε και κάνετε φυσικά τα απαραίτητα follow, like, tag και είναι... θα γίνει δικό σας, μία τυχερή. Θα ευχαριστούμε και οι άντρες αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα αργείτε πλέον στο ραντεβού για τα μαλλιά σας. Αυτό το βιολάκι δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν θα αργείτε όντως στο ραντεβού, γιατί είστε πάρα πολύ συνεπείς, γιατί εμείς οι γυναίκες δεν αργούμε στα ραντεβού μας. Ποτέ. Γιατί εμείς οι γυναίκες δεν έργουμε στρατιώτες. Τώρα εντάξει, άμα δεν κόλλησε καλά η βλεφαρίδα ή άμα λίγο δεν μας έχει κάτσει καλά το eyeliner, δεν έγινε. Δεν θα έχουμε δικαιολογία για το μαλλί τώρα τουλάχιστον. Δεν θα έχουμε τουλάχιστον δικαιολογία για το μαλλί. Okay, να ισχύει. Βγάλουμε και κάτι για το make-up να τελειώνει. Να έρχεστε στην ώρα σας. Ωραία, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό το μαγικό εργαλείο εδώ θα γίνει δικό σας. Το Steampod, το οποίο μας λύνει τα χέρια. Και πάμε σε ένα σύντομο break. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε με Μαρία Καρλάκη ζωντανά εδώ. Στην παρέα μας. Τι άλλο έχω, τι άλλο θέλετε να σας, τι άλλο θέλεις να σου πω. Θέλετε να πω, εντάξει, okay, να πω και για αυτά τα υπέροχα, να πω και για αυτά τα υπέροχα, λοιπόν, σέρουμ και για τις κρέμες εδώ που έχουμε, διότι για εμένα, ας πούμε, που έχω τα λεπτά αυτά τα μαλλιά, πάντα χρησιμοποιώ αυτή την κρέμα. Όταν τα μαλλιά μου είναι ρωπά, λίγο πριν το πιστολάκι για να χρησιμοποιήσω μετά το Steampod. Και έρχομαι και το κλειδώνω όλο αυτό με το φανταστικό σέρουμ, το οποίο μυρίζει και υπέροχα. Αλήθεια, σας το λέω, μυρίζει υπέροχα. Γιατί μυρίζει καλοκαίρι, που λέει και ο Steve. Γιατί κλειδώνω το φριζάρισμα και φυσικά τα προστατεύω τα μαλλιά μου από την υγρασία. Και για τα ίσια, αλλά και για το wavy look. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το τραγούδι της Μαρίας Καρλάκη και επιστρέφουμε και τα υπόλοιπα όλα εδώ ζωντανά. Μάλιστα, και ήρθε η Μαρία τώρα εδώ να μας πει ότι κάτι δεν κάναμε καλά, σου λέει. Τι δεν κάναμε καλά δηλαδή, τι δεν κάναμε καλά. Εγώ παιδιά, ο Ηλίας, ο Φίλιππ, τι να πω, δηλαδή τώρα, κοίταξε, ισχύει όμως αυτό έτσι, κάτι δεν κάναμε καλά. Τελειώνεις μία σχέση και λες, ρε φίλε. Φιλάς. Ρε φίλε. και λες, κρύβω εγώ λίγο. Τι δεν έκανα καλά, Steve, δεν ξέρω εγώ τι έγινε εκεί πέρα τώρα. Τι έγινε εκεί τώρα, για πες μας λίγο. Θες να τραγουδήσεις, όχι. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε λίγο να μας πεις και για συντελεστές, για το κλιπ. Κοίταξε, σκηνοθέτης φυσικά είναι ο Γιάννης ο Παπαδάκος. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Styling ο Διονύσης ο Κολυποδίνος. Make-up η Αλιάννα Καντερέ. Υπεύθυνη υπηρεογής η Τζου, φυσικά. Ναι. Έγινε στο King George του Πειραιά σε ένα υπέροχο μαγαζί, το οποίο είμαι πολύ χαρούμενη που μας το έδωσαν, γιατί δυσκολεύονται εδώ, δεν είναι εύκολα. Αλλά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα Latin, φρέσκο τραγούδι. Και εύχομαι, δηλαδή το έχει αγαπήσει ήδη ο κόσμος, αλλά εύχομαι τώρα που καλοκαιριάζει, είναι πιο ανέμελο, ξέρεις, λίγο να μας κάνει να ξεχνιόμαστε, γιατί όντως κάτι δεν κάναμε καλά, ταιριάζει και σε άλλους τομείς. Ουφου, άκου λέει. Ναι, δεν είναι μόνο οι σχέσεις, δηλαδή. Δεν είναι μόνο οι σχέσεις. Γελάει, μην το παίρνεις προσωπικά, δηλαδή υπάρχουν και άλλα κομμάτια. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια. Ναι, κάτι δεν έκανες καλά. Σήμερα δεν μαγείρεψα καλά, ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτό με είπατε και δύο κάτι. Προσπαθώ να σε σώσω. Τι να κάνω, η καημένη. Δεν γίνεται. Παιδιά, πάμε να κάνουμε ωστόσο κάτι που η Μαρία το κάνει πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι φυσικά να τραγουδάει. Να πούμε ότι. Και εσύ όμως τραγουδάς πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι στην παρέα. να πούμε ότι στην κιθάρα θα σε συναντήσει ο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ακόμα μία φορά. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι εξαίρετος μουσικός ο Δημήτρης και εξαίρετο παιδί. Και αφού έχει πει τα καλά για όλο τον κόσμο η Μαρία σήμερα, ας την απολαύσουμε σε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm.
με βασιλικό, για ρεμ και δυόσμο. Στο λύσο Θεό, για ρεμ τον κόσμο. Πάρτε συννεφιά, για ρεμ και μπόρα. Και πέσε κακό, για ρεμ στη χώρα. Τώρα το παιδί, για ρεμ μονάχο. Μοιάζει με πουλί, για ρεμ σε βράχο. Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Με τη ομορφιά, για ρεμ τον ήλιο. Σου χτίσα κι εγώ, για ρεμ βασίλειο. Μ' έρθανε καιρή, για ρεμ και χρόνη. Και γίνε καπνός, για ρεμ και σκόνη. Και μείνει καρδιά, για ρεμ μονάχη. Σαν τη ερημιά, για ρεμ το στάχι. Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Με του φεγγαριού, για ρεμ ταγιάζει. Τον ηροχαρές, για ρεμ μοιράζει. Μα στην ξαστεριά, για ρεμ της μέρας. Γίνεται φτερό, για ρεμ πια γέρας. Τώρα στου ματιού, για ρεμ την άκρη. Θάλασσα κυλάει, για ρεμ το δάκρυ. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Που με ένα μικρό πουλί, πουλί τα νέα μου. Τώρα στου ματιού, για ρεμ την άκρη. Θάλασσα κυλάει, για ρεμ το δάκρυ. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Που με ένα μικρό πουλί, πουλί τα νέα μου. Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο φωνές. Η μια μου είπε ξεχνά τι και πάψε πια να κλαις. Μα η άλλη ήταν η δική σου. Μέσα απ' του ύπνου του εφιάλτη τις γραμμές. Μου λέγε αγάπη μου κοιμήσου. Θα με κοντά σου όταν με θες. Τα χρόνια είναι αμέτρητα, μα είναι ζωή μισή. Συνήθισα να σ' αγαπώ, συνήθισες κι εσύ. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φθηνό ξενοδοχείο. Για δυο στιγμές, για να χωράει κάπου πόνος. Τις νύχτες όταν μένω μόνος, οι σιωπές μου να μετράω. Να σε θυμάμαι όταν πονάω, να μου λες θα με κοντά σου όταν με θες. Πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις. Μου απάντησε που λες ο τηλεφωνητής. Πήρα να σου πω φιλιά με το φως σβηστό. Ευτυχώς που είναι η δουλειά και θα ξεχαστώ. Κι όχι δεσμοί, χωρισμοί της ζωής, πειρασμοί κι όχι τίποτα πια. Την αφορμή στο κορμί, στη γραμμή που κοιτάνε καχύποπτα πια. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Κι η απουσία στα δίχτυα με δίχτυα να ψάχνει να βρει το γιατί. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Και είναι η βραδιά, μάτια θολά. Φοβάμαι πια ότι σε χάνω. Να ξέρεις μου έχεις λείψει, καλή νύχτα. Για μένα θα είναι δύσκολη νύχτα. Κοιμήσου και θα σκέφτομαι εγώ ξανά και για τους δυο. Να ξέρεις δεν σε έχω ξεπέρασει. Μη νιώθεις ενοχές, θα μου περάσει. Μη κλείσεις, θέλω μόνο να σου πω ακόμα σ' αγαπώ. Να ξέρεις μου έχεις λείψει, καλή νύχτα. Για μένα θα είναι δύσκολη νύχτα. Κι
μαζί σου και θα σκέφτομαι εγώ. Σαν να και για τους δυο, να ξέρεις δεν σε έχω ξεπεράσει. Μην νιώθεις ενοχές, θα μου περάσει. Πριν κλείσεις θέλω μόνο να σου πω, ακόμα σας αγαπώ. Ευχαριστούμε τόσο πολύ. Και εμείς. Ξαναθυμίζω και τις παλιές καλές μέρες εγώ. Τις παλιές καλές μέρες, ποιες παλιές καλές μέρες. Τότε προχάνατε. Τότε που ήμασταν ανοιχτά. Τι ωραία παιδιά, εγώ πέρασα καταπληκτικά πάντως. Και εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τι ετοιμάζεις, Μαράκη, από εδώ και στο εξής? Ετοιμάζουμε κάποιες συναυλίες με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Ναι. Εύχομαι και ευελπιστώ σε όλη την Ελλάδα πρώτα και κυρίως να ανοίξουν φυσικά τα μέτρα όπως πρέπει. Mm-hmm. Και κάποιες δικές μου θα κάνω. Και έχω και ένα άλλο project που είναι 80s-90s party, το οποίο θα το κάνουμε, ευελπιστούμε, σε κάποια beach bar, σε κάποια clubs. Εκ πέρα των συναυλιακών χώρων, δηλαδή. Εύχομαι να κάνουμε κάτι καλά. Εύχομαι πάρα πολύ σύντομα, λοιπόν, με το που ανοίξουν τα πράγματα, γιατί τώρα είμαστε και εμείς τον Ιούνιο. Μόλις έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, θα τα ανακοινώνεις, φαντάζομαι, και όλα μέσα από τα social media σου. Ναι, ναι, σίγουρα. Καρλάκη Μαρία Παπάκη, στο Instagram, παρακαλώ. Οπότε εκεί μπαίνετε φυσικά και τα βλέπετε όλα. Δημήτρη, ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά που ήρθες εδώ και συνέδευσες και τη Μαρία. Αυτή ήμασταν εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ένα ακόμα Talk to Matt. Δεύτερα Παρασκευή 2 με 3 με απίστευτους καλεσμένους. Και επίσης, όσοι μπήκατε τώρα, αρχικά ένα. Ντροπή σας. Και κατά δεύτερον, η εκπομπή ανεβαίνει όλη στο YouTube στο κανάλι μας του Matt TV και το live δεν μένει σε ξεχωριστό κομμάτι, έτσι ώστε να τα ακούτε στο repeat όποτε θέλετε και όπου θέλετε. Φιλιά πολλά, πολλά. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Τα λέμε. Bye.